Κλειστό θέμα θεωρείται από σήμερα η έρευνα της Επιτροπής Σεσμών για ενδεχόμενη παραπλάνηση του σώματος σε σχέση με τους όρους εντολής της έρευνας Alvarez & Marsal από τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Πανίκο Δημητριάδη. Τον τερματισμό της έρευνας και το αποτέλεσμα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Δημήτρης Σιλούρης, σημειώνοντας ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη. Η Επιτροπή τοποθετήθηκε για το θέμα του διοικητή και το θέμα έχει κλείσει χωρίς περαιτέρω διαδικασία από μέρους της Ολομέλειας της Βουλής. Δεν θα κάνει πρόταση δηλαδή η Επιτροπή προς την Ολομέλεια της Βουλής. Για το θέμα τοποθετήθηκαν και οι βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανδρέας Κυπριανού και του ΑΚΕΛ Αρίστος Δαμιανού, οι οποίοι εξήγησαν ότι η διοικητής Κεντρικής Τράπεζας έχει δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις για την έρευνα της Alvarez & Marsal και για τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι δεν θα εξεταζόταν σε βάθος η υπόθεση της Λαϊκής Τράπεζας. Σημείωσαν ακόμη ότι η προσπάθεια για αγαστή συνεργασία της Βουλής με τον Πανίκο Δημητριάδη κρίνεται ως ουσιοδέστερη και σημαντικότερη για την επίτευξη του έργου της παρά την επικέντρωση στο συγκεκριμένο θέμα. Η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε την οργή αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του Κινήματος Οικολόγων Γιώργου Περδίκη, ο οποίος σημείωσε ότι η ομόφωνα η Βουλή ενέκρινε την αθώωση του Πανίκου Δημητριάδη. Για μας, ως κίνημα οικολόγων, όλη αυτή η υπόθεση ήταν μια φάρσα ευθύς εξ αρχής. Ήταν ένα προπέτασμα καπνού για να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη αλλά και η Βουλή από τις πραγματικές ευθύνες του κυρίου Δημητριάδη. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών εξέρασε σήμερα και το θέμα της ενδιάμεσης έκθεσης για τους λόγους που οδήγησαν στην κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας. Η εκατοντασέλιδη έκθεση, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημήτρης Σιλούρης, είναι έτοιμη το αργότερο σε μια εβδομάδα και θα επικεντρώνεται στα θέματα του διαγνωστικού ελέγχου της ΠΙΝΚΟ, των τραπεζικών αξιογράφων, στην παροχή έκτακτης ρευστότητας έλα στη Λαϊκή Τράπεζα και στην πώληση των υποκαταστημάτων των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα. Η έκθεση θα επιδοθεί τόσο στο Γενικό Εισαγγελέα όσο και στην Ερευνητική Επιτροπή για την Οικονομία, με στόχο να αποδοθούν ποινικές, αστικές και πολιτικές ευθύνες εφόσον αποδειχθεί ότι υπάρχουν.